Ξεκίνησε η νέα σχολική χρονιά, ή μάλλον επίκειται στις επόμενες μέρες να ξεκίνησε η νέα σχολική χρονιά. Το βοηθήριο από την 1η Σεπτέμβρη συνεχίζει τη διαδικασία των εγγραφών, εγγραφές για μαθητές όλων των τάξεων και όλων των βαθμίδων. Πρώτον, μαθητές προετοιμασίας για τις πανελλήνιες εξετάσεις του 2020, για όλες τις κατευθύνσεις και όλα τα μαθήματα. Μιλάμε και για τα μαθήματα θετικών επιστημών, που θα ακολουθήσουν τα επιστημονικά πεδία των θετικών και των τμήματων υγείας για τις σχολές ψηφιακές και τις παραδιακτικές. Μιλάμε για τα μαθήματα των μαθηματικών, για τη φυσική, για τη χημεία, για τη βιολογία και την έκθεση, είτε μαθήματα θεωρητικών σπουδών, όλα τα φιλολογικά μαθήματα και την προετοιμασία κοινωνιολογίας, όπως και, και για το επιστημονικό πεδίο της οικονομίας και της διοίκησης και πληροφορικής, όπου εκτός από τα μαθηματικά και την έκθεση διδάσκει το μάθημα της αρχαίας οικονομικής θεωρίας και προγραμματισμού για τις σχολές της αντίστοιχης πληροφορικής. Εκτός από για τα θέματα της προετοιμασίας για τη διοίκηση, θέλω να επισημάνω και στους μαθητές μας και στους γονείς ότι, όπως το είδαν και από τα περσινά και από τα θέματα των τελευταίων χρόνων, η προετοιμασία για τους μαθητές που έχουν στόχους και έχουν μεγάλες σχολές, σχολές υψηλής ζήτησης και άρα και αντίστοιχα υψηλής βαθμολογίας, δεν μπορεί να ολοκληρωθεί εύκολα σε μια χρονιά. Θα πρέπει λοιπόν να προετοιμάζονται, να ξεκινάνε την προετοιμασία τους από την πρώτη και από τη δευτέρα Ιουλίου. Έχουμε τμήματα και για το σχολείο και προετοιμασίας για τις παραλληλείς εξετάσεις. Οι μαθητές μας, ας πούμε, πηγαίνουν στη δευτέρα Ιουλίου φέτος, κάποια στιγμή ξεκινούν και ένα ξεχωριστό πρόγραμμα που αφορά την τρίτη και την προετοιμασία για την τρίτη Ιουλίου. Θέλω επίσης να θυμίσω τους μαθητές του ΕΠΑΛ, που έχουμε και μαθήματα σχεδόν όλων των ειδικοτήτων. Μπορούν λοιπόν να απευθύνονται σε εμάς οι μαθητές του ΕΠΑΛ και εμείς μάλιστα για δεύτερη συνεχή χρονιά στο ΕΠΑΛ είχαμε επιτυχίες και σε ΑΗ. Το ξανατονίζω ότι οι μαθητές του ΕΠΑΛ ένα ποσοστό διεκδικούν θέσεις και σε ΑΗ και είχαμε και πέρσι και φέτος επιτυχίες και από το ΕΠΑΛ απευθείας σε ΑΗ. Όπως είδατε και στις εφημερίδες, υπάρχουν μαθητές που πέρασαν από το ΕΠΑΛ και στην ιατρική. Εμάς πέρασαν στο βιολογικό άρθρο. Από εκεί πέρα και υπάρχουν τμήματα γυμνασίου. Θέλω να θυμίσω ότι στα εκπαιδευτήρια βόλτου λειτουργούν τμήματα με κέντρα μελέτης δημοτικού και γυμνασίου. Δηλαδή οι μαθητές μας εδώ, οι μικροί μας μαθητές, έρχονται και προετοιμάζονται για το μάθημα της επόμενης μέρας. Στο γυμνάσιο θα αναφέρω ότι έχουμε ένα ανοιχτό σύστημα και φροντιστηρίου και υποστήριξη στο διάβασμα και στην προετοιμασία για την άλλη μέρα. Δηλαδή, ο μαθητής της τρίτης γυμνασίου, της δευτέρας γυμνασίου, θα κάνει κάποιες ώρες στάνταρ μαθηματικά τη βδομάδα, κάποιες ώρες θεωρητικά τη βδομάδα, κάποιες ώρες φυσικοχημία τη βδομάδα και ταυτόχρονα καθημερινά θα τον παρακολουθήσουμε για να τον ελέγξουμε για το διάβασμά του, για τις ασκήσεις που έχει να λύσει για την άλλη μέρα του σχολείου, για την προετοιμαστεί για το διαγώνισμα που πρόκειται να γράψει κτλ. Από εμάς προσπαθούμε να φεύγουν οι μαθητές μας έτοιμοι και διαβασμένοι για την άλλη μέρα για το σχολείο, ώστε να μην χρειάζεται να ασχοληθούν καθόλου στο σπίτι. Τέλος, με την ευκαιρία αυτή να ανακοινώσω ότι τις επόμενες μέρες ολοκληρώνεται η οργάνωση στα εκπαιδευτήρια βόλτου και μιας ακαδημίας ρομποτικής που θα απευθύνεται σε διαφορετικά επίπεδα από τους μαθητές όλων των τάξεων του δημοτικού και του γυμνασίου. Θα είναι αναβαθμίδες, παράδειγμα στο δημοτικό θα είναι τρεις βαθμίδες πρώτη Δευτέρα Δημοτικού, τρίτη Τετάρτη και πέμπτη Έκτη και αντίστοιχα θα πάει και στο γυμνάσιο. Τις επόμενες μέρες λοιπόν θα έχουμε την έναρξη και τμήματων της Ακαδημίας Ρομποτικής των Εκπαιδευτήριων Βόλτου, κάτι που θα πούμε περισσότερο σε αντίστοιχη αναφορά μας πιο αμυντικά τις επόμενες μέρες.